Γεια, είμαι η Βάλια Μπινίκο από το φτιάξω.gr και το Σαββατοκύριακο έφτιαξα αυτό το ραφάκι για να οργανώσω λίγο την κουζίνα μου. Το έκανα με έτοιμα κομμένα ξύλα, μαμούτ γλου high-tech και fix and flash. Πάμε να δούμε πώς. Το σχέδιο με τις αναλυτικές διαστάσεις θα το βρείτε στο diy.bostik.com. Θα χρειαστούμε τάβλες, πιχάκια, καβίλια με στηρίγματα ράγας, μαμούτ γλου high-tech με τον κόφτη του, μαμούτ γκάν και Bostik Fix and Flash. Ας ετοιμάσουμε το μαμούτ γλου high-tech. Αφαιρούμε την ειδική μύτη από τη συσκευασία. Αυτή η μύτη ονομάζεται V-nozzle και μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε το μαμούτ γλου high-tech με τριγωνικό κορδόνι. Για να ανοίξετε τη συσκευασία, τοποθετήστε τον ειδικό κόφτη στη μύτη και περιστρέψτε τον ώστε να την κόψετε. Μπορείτε να την ανοίξετε και με απλό κοπίδι, απλώς προσοχή να μην κόψετε και τις βόλτες στο στόμα. Βιδώστε τη V-nozzle. Η μύτη αυτή είναι μοναδική για το μαμούτ γλου high-tech, το οποίο λόγω της ιδιαίτερης χημικής του σύστασης απαιτεί χοντρή μύτη για να βγαίνει πιο εύκολα. Ανοίξτε το μαμούτ γκάν και τοποθετήστε το μαμούτ γλου high-tech. Προτείνω τη χρήση του συγκεκριμένου πιστολιού, καθώς έχει δύναμη σκανδάλης 26:1 σε σχέση με τα απλά πιστόλια που έχουν 7:1 και άρα χρειάζεται λιγότερη δύναμη από εμάς. Πατήστε τη σκανδάλη μέχρι να συναντήσετε αντίσταση και να αρχίσει η ροή της κόλλας. Τοποθετήστε τα ξύλα σύμφωνα με το σχέδιο που θα βρείτε στο diy.bostik.com. Στην εσωτερική πλευρά της κάθε τάβλας, σημαδέψτε τα σημεία που εφάπτονται τα κάθε τα ξύλα. Τραβήξτε κάθε τις γραμμές, ώστε να ξέρετε πού θα εφαρμόσετε το μαμούτ γλου high-tech. Να ξέρετε ότι το μαμούτ γλου high-tech προσφέρει δυνατή συναρμολόγηση και έτσι δεν θα χρειαστεί να ασχοληθούμε με βίδες και καρφιά. Θα ξεκινήσουμε το κόλλημα από τις εσωτερικές τάβλες. Κρατήστε το μαμούτ γλου high-tech κάθετα προς το ξύλο και πατήστε τη σκανδάλη ώστε να βγει η κόλλα σε τριγωνικό κορδόνι. Το V της μύτης θα πρέπει να κοιτάει στην αντίθετη κατεύθυνση από την φορά που τραβάτε το πιστόλι. Τώρα τοποθετήστε τις τάβλες ανάμεσα στις γραμμές που τραβήξατε προηγουμένως. Πιέστε με δύναμη. Με τον ίδιο τρόπο εφαρμόστε μαμούτ γλου high-tech στην κάτω τάβλα και κολλήστε την στο κάθετο ξύλο. Το ίδιο θα κάνετε και για την πάνω τάβλα. Εφαρμόστε μαμούτ γλου high-tech στα σημεία που έχετε τραβήξει γραμμές στην αριστερή και δεξιά τάβλα και ευθυγραμμίστε τις με τα ξύλα που έχετε ήδη κολλήσει. Με μία μεταλλική γωνιά, βεβαιωθείτε ότι τα ξύλα είναι κάθετα μεταξύ τους. Όπου χρειαστεί, μετακινείτε τις τάβλες. Το Mammut Glue High-Tech προσφέρει άμεση και δυνατή συγκράτηση. Έχετε όμως την ευκαιρία για διορθωτικές κινήσεις την πρώτη μισή ώρα εφαρμογής του. Με ένα σκαρπέλο, μπορείτε να αφαιρέσετε το Mammut Glue High-Tech που έχει απλώσει στις άκρες το ξύλο. Προσοχή, θα πρέπει να το κάνετε μέσα στο πρώτο μισάωρο όσο είναι ακόμα φρέσκο. Αν νιώθετε ότι τα ξύλα σας θέλουν και άλλη πίεση για να εφαρμόσουν καλά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ημάντες. Τοποθετήστε έναν σε κάθε το ξύλο και σφίξτε καλά. Οι ημάντες δεν είναι απαραίτητοι για να στεγνώσει το μαμούτ γλου high-tech. Μετά το σφίξιμο μπορείτε να τους αφαιρέσετε. Ας ετοιμάσουμε και το fix and flash. Αφαιρέστε τη LED λάμπα και το πράσινο καπάκι από το πίσω μέρος. Πιέστε τις μπλε λαβές για να σπάσετε τις ενώσεις. Βιδώστε τη μαύρη μύτη στο σωληνάριο, όχι πολύ σφιχτά. Πιέστε τις άκρες της μπλε συσκευασίας και βάλτε το σωληνάριο μέσα. Ευθυγραμμίστε το σωληνάριο στις εσωτερικές σχισμές. Επανατοποθετήστε το πράσινο καπάκι και τη λάμπα.
διδώστε το πράσινο καπάκι και γυρίστε το μερικές φορές ώστε να τρυπήσει το σωληνάριο. Σημειώστε σε ποιο σημείο θα κολλήσετε τα πιχάκια. Θα χρησιμοποιήσουμε Fix & Flash γιατί πέρα από το ότι είναι μια πολύ δυνατή κόλλα, δεν στεγνώνει χωρίς το φως και έτσι μπορούμε να επανατοποθετήσουμε το πιχάκι μέχρι να βρούμε την κατάλληλη θέση. Βάλτε λοιπόν λίγο Fix & Flash στις άκρες και τοποθετήστε το πιχάκι στη θέση του. Ενεργοποιήστε το φως και φωτίστε την κόλληση περιμετρικά για 10 με 15 δευτερόλεπτα. Κάντε το ίδιο σε όλα τα πιχάκια και σιγουρευτείτε ότι έχουν κολλήσει καλά. Σημειώστε σε ποιο σημείο θα τοποθετήσετε την καβίλια. Βιδώστε τα στηρίγματα. Σιγουρευτείτε ότι η καβίλια γυρίζει ανεμπόδιστη. Την επόμενη μέρα, τρίψτε ελαφρά το αντικείμενο, ειδικά στα σημεία που είχε απλώσει το Mammut Glue High Tack. Καθαρίστε τις κόνες και περάστε άχρωμο βερνίκι εμποτισμού. Το ραφάκι σας είναι έτοιμο να οργανώσει την κουζίνα σας. Με γεια!